στις αλλεργίες. Μάλιστα. Έχετε αλλεργίες? Εγώ όχι. Σε ανθρώπους καμιά φορά έχω αλλεργίες. Σε πράγματα δεν έχω. Εγώ έχω, Σάσα. Εκεί έχω, εγώ, εκεί έχω μεγάλες αλλεργίες. Σε ανθρώπους πολύ, ναι. Είναι άνθρωποι που με ενοχλούν. Δηλαδή, παθαίνεις πηγαίνει πυριά, α πούμε, παιδί μου. Τέτοια όχι, αλλά δηλαδή μου γίνει πυριά. Τι παθαίνει, όχι. Επειδή έχει εγώ 4 χρόνια φυτό δίπλα σου, δεν μπορώ να τα αφήσω λοιπόν, να πει κάτι τέτοιο. Πε μα ένα. Λοιπόν, όχι, πε μα τι παθαίνει. Ποια τα συμπτώματα. Αναφυλαξία. Ξέρετε τι γίνεται, εγώ δεν είμαι από του ανθρώπου. Θα σου πω κάτι. Πούμε, οι άνθρωποι με ξέρουν. Δεν είμαι από του ανθρώπου που αν κάποιο δεν τον πάω, θα πρέπει να του πω κάτι καλό για να το κάνω δημοσιοσχέσει. Δηλαδή, αλλά δεν θα το προσβάλλω κιόλα. Απλώ δεν θα. Δηλαδή, είναι κάποιο το οποίο μπορεί να μ' αρέσει. Δεν θα πάω στο θέατρο ούτε επειδή σώνει και κάποια πάνω να του πω καλά λόγια. Δεν θα πάω καθόλου. Δεν θα μπορώ να τον βρίσω όμω. Κατάλαβε. Τι γνώμη σου πει. Δεν θα την πω καν. Τι σχέση έχουν αλλεργίες με την αλλεργία. Αύριο, διακοπή του Μανώλη και Παλογιάννη. Διακοπή του Μανώλη και Παλογιάννη. Ω, η σκαλέτα λέει Μανώλη. Εντάξει. Του έχω πείσει όλου όταν λένε Μανώλη, παιδιά. Συγγνώμη, είναι σαφή. Του έχω πει όλου που το λένε. Κύριε Κεφίλη, λοιπόν, που έχει. Όχι, δεν είναι φίλο. Συμμαθητέ τη είναι. Λοιπόν, έχει θέμα τη αλλεργία. Ο Μιχάλη. Η εκπομπή όλα για την υγεία μου. 5 παρά 20 αύριο. Έχουμε αποκλειστικό απόσπασμα. Μιλάει και η Καγιά για τι αλλεργίε τη. Η οποία είχε πάθει μεγάλη νύλα πριν χρόνια, παιδιά. Από ένα μακιγιάζ θυμάστε. Το πρόσωπό της. Νομίζω στο εξωτερικό το θυμάστε. Ναι, ναι. Από ένα μακιγιάζ. Έχουμε να δούμε απόσπασμα από την αυριανή εκπομπή του Μιχάλη. Παιδιά, το επίθετο έχει σημασία. Μιχάλης, είναι τελικά η Μανώλη. Πρέπει να πω ότι όταν σου είπαμε για αυτό το θέμα, είπες ότι η αλλεργία εσένα εμφανίστηκε μετά αφού είχαν προηγηθεί πολλά άλλα. Είχα κολλήσει σταφυλόκοκο ένα σφουγγάρι μολυσμένο. Μετά πέρασε αυτό, μεταφερθήκαμε σε μια περίεργη μορφή ακμής. Επειδή ήταν και λίγο πιο έντονες θεραπείες που έπρεπε να κάνω εγώ, γιατί ήμουνα μοντέλο, ήμουν μπροστά στις κάμερες και στα φώτα, οπότε έπρεπε και γρήγορα να έχουμε αποτέλεσμα. Αυτό δημιούργησε μια εξτρά ευαισθησία, μια τεράστια ευαισθησία στην επιδερμίδα μου και άρχισε να αντιδράει και αλλεργικά σε διάφορα προϊόντα, σε διάφορες κρέμες, καλλυντικά. Και πάρα πολλές φορές έχασα και δουλειές επειδή είχε αντιδράσει άσχημα η επιδερμίδα μου. Πάρα πολλές φορές ένιωσα πειραματόζω γιατί προσπαθούσα να βρουν τι στο καλό συμβαίνει και με ενοχλούν όλα. Οπότε Βίκυ, κάποια στιγμή συνειδητοποιήσω ότι θα πρέπει να συμπεριφέρεσαι στο δέρμα του προσώπου σου σαν να είναι δέρμα ενός μωρού. Κάπως έτσι. Μπορώ να κάνω μόνο με πολύ απλές υφές, πολύ απλά καλλυντικά, πολύ απλά πράγματα, σαν να είμαι μωράκι. Είμαι πολύ προσεκτική, είμαι πολύ σχολαστική στο κομμάτι του μακιγιάζ. Δηλαδή τα κόψαμε τα σφουγγάρια από τότε και τα πολλά πινέλα στην επιδερμίδα και προτιμάμε τα δάχτυλα καθαρά πλυμμένα με σαπούνι. Εγώ αυτό που προτείνω είναι πάμε στο γιατρό. Μου είπε η φίλη μου, δοκίμασε η θεία μου. Η ξαδέρφη μου είχε κάνει αυτό, της είπε ένα γιατροσόφιο άλλος. Είναι λανθασμένο γιατί τελικά χάνεις χρόνο. Σήμερα ποια είναι η λύση που έχεις βρει? Είναι το λιγότερο μακιγιάζ? Less is more. Πολύ λίγα πράγματα, πολύ συγκεκριμένα. Το σαπούνι μου, μία κρέμα η οποία είναι ουδέτερη, χωρίς λιπαρά, χωρίς αρώματα, χωρίς πολλά πράγματα. Το σαπούνι μου και η κρέμα μου και μία μάσκα άργυλο μία φορά την εβδομάδα. Αυτή είναι η ρουτίνα μου. Τι όμορφη που είναι αυτή η κοπέλα. Μεγάλη ζημιά για το πρόσωπο. Αφού είπε ότι έχασε τη δουλειά. Και η Μαρία Λουίζα Βούρδεν είχε πάθει, ναι, το ναι, ναι. Ιαπώνα σφουγγαράκι, παιδιά, από το μακιγιάζ, κάτι είχε πάθει. Ακριβώς το ίδιο. Και θέλει μετά μεγάλη προσοχή. Αλλεργίες. Εδώ τα πλένουν όλα πάντως στο κορίτσια μας. Λοιπόν, έχουμε γκάλο. Τι? Γκάλο πέρα. Μπορείς να σταματήσεις να γελάς. Λοιπόν, να πω. Φορώ κάτι. Ευχαριστούμε πολύ τον Μιχάλη, τον Παλογιάννη για το απόσπασμα. Για να καλύψει κάτι φοβερό. Καλή επιτυχία αύριο. Έχουμε τι. Έπεσε το χαρτί. Έπεσε το χαρτί. Έπεσε το χαρτί. Έπεσε το βάλει. Έλα, λέγε, πού πάμε τώρα. Έλα, βρε σας, αμάντε.